Καλώς ήρθες στα μαθήματα Αρνός. Θα δούμε την ερώτηση κατανόησης 2 από τη σελίδα 73 πάνω στο κεφάλαιο στην ενότητα που λέει ρητές αλγευρικές παραστάσεις. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με σίγμα αν είναι σωστές ή με λάμδα αν είναι λαθασμένες. Και ξεκινάμε. Πρώτη ερώτηση. Η α. Χ τετράγωνο και 1 προς χ ίσον με χ και 1. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα, ότι η απλοποίηση όταν συμβαίνει, συμβαίνει στη λογική ότι τι, εμείς έχουμε πάρει κάποια νούμερα και λέμε παράδειγμα 3 επί παράδειγμα 7 συν 2 προς 3 παράδειγμα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί η απλοποίηση, γιατί αν κάνουμε το 3 να φύγει με το 3 επάνω, το αλλάζουμε τα φώτα, μας κάνει 7 και 2, 9. Ενώ στην ουσία αυτό εδώ πέρα, έτσι, ενώ στην ουσία αυτό πόσο μας κάνει, μας κάνει 3, 7, 21 και 2, 20. 3, 3. Το οποίο δεν είναι καν 8. Δηλαδή, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ποτέ μία απλοποίηση σε ένα κλάσμα δεν συντελείται μεταξύ αριθμή και παρομαστή όταν υπάρχει το σύμβολο της πρόσθεσης, όταν αυτά δεν είναι σφίχτα, αγκαλιασμένα και πάνω και κάτω με το γινόμενο, όπως είναι εδώ πέρα. Θα μπορούσα να δοκιμάσουμε και να βάλουμε εδώ πέρα κάποια στιγμή, να βάλουμε το 1. Να δούμε το 1 ότι αυτό συμβαίνει, είναι οριακή περίπτωση. Αν βάλουμε το 3 δεν συμβαίνει όμως. Θα γίνει 3 στο τετράγωνο, μας κάνει 9 και 1, 10, δια 3, μας κάνει 13, ίσο με 3 και 1, που δεν έχει καμία σχέση. Άρα, αυτή εδώ πέρα η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι λανθασμένη. Και έτσι κλείνουμε έτσι, και δένουμε στο κεφάλι μας μέσα ότι απλοποιούμε παραστάσεις αν έχουμε το α επί το β με κάτι άλλο κάτω πες β, μόνο αν αυτά είναι σφίχτα αγκαλιασμένα με το γινόμενο και όχι με πρόσθεση, μόνο τότε. Διαφορετικά, αν έχει είναι διάμεσα, δεν γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στην ερώτηση β. Χ επί χ συν 1 προς χ ίσο με χ συν 1. Αν είναι σωστό. Ναι, θα πούμε ότι είναι σωστό αυτό. Γίνεται. Φυσικά, η μόνη εδώ διευκρίνηση που θα λέγαμε έτσι και απληρότητα της μαθηματικής έκφρασης είναι ότι το χ εδώ πέρα περνάνε διάφορα του μηδενός, έτσι. Και αν το χ είναι διάφορα του μηδενός, τότε αυτό είναι σωστό. Τρίτο ερώτημα. Χ συν 2 επί χ συν 1 προς 4 επί χ συν 1. Το χ συν 1 με το χ συν 1 απλοποιείται πάλι, αλλά τι είπαμε, με την προϋπόθεση, καλά μου παιδιά, ποια προϋπόθεση, ότι το χ θα πρέπει να είναι διάφορο του μείον 1. Γιατί αν το χ είναι μείον 1, εντάξει, δηλαδή γράφεται αυτή η ισότητα με την προϋπόθεση χ διάφορο του μείον 1 και τότε απαντάμε και λέμε ότι αυτή είναι σωστή. Χ επί 2 επί χ συν 1 προς 4 επί χ συν 1. Τι είπαμε, στη β και στη γ, αυτά που απλοποιήσαμε είναι σφίχτα αγκαλιασμένα με το γινόμενο. Κάτω είναι μόνο το, έτσι. Γινόμενο, το βλέπετε, έτσι. Και γίνεται η απλοποίηση. Εδώ είναι το διαλυτικό σημείο, θα λέγαμε, για την απλοποίηση, το συν. Που θα πούμε κατευθείαν ότι αυτό είναι λάθος και ποτέ μα ποτέ δεν το κάνουμε, έτσι, χωρίς καμία μα καμία δεύτερη σκέψη. Ποτέ δεν απλοποιούμε, έτσι, σε αθέσματα κάποιους όρους του αθέσματος με τον παρομαστή. Ποτέ. Συνεχίζουμε. Η πέμπτη. Χ τετράγωνο μείον ψ τετράγωνο προς χ μείον ψ. Προφανώς εδώ έχουμε το χ τετράγωνο μείον ψ τετράγωνο, το οποίο μπορεί να ισορροπηθεί λίγο διαφορετικά, διαφορά τετραγώνων. Δεν μπορεί να γίνει χ μείον ψ επί χ συν ψ, διαφορά τετραγώνων. Και προφανώς μπορούν κάποια από αυτά να απλοποιηθούν, δηλαδή το χ μείον ψ με το χ μείον ψ. Και είπαμε με την προϋπόθεση ότι το χ θα είναι διάφορο φυσικά του ψ, για να ισχύει, να χυνέουμε το κλάσμα, έτσι. Και τότε θα μας κάνει αυτό χ συν ψ. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτή εδώ η σχέση μας ότι είναι σωστή. Και τελευταίο, χ μείον ψ στο τετράγωνο προς χ μείον ψ, να μας κάνει χ συν ψ. Ναι, εδώ το τετράγωνο και το χ μείον ψ απλοποιείται.
Ναι, αλλά άμα απλοποιηθεί θα μείνει πάνω. Θα μείνει χημιομψή. Θα μείνει χημιομψή, ήταν τώρα το. Οπότε εδώ το λάθος είναι, ξέρετε. Λάθος αντιγραφής θα λέγαμε. Έτσι. Ωραία. Συμβαίνουν και αυτά, το παρεξηγούμε. Και φυσικά με την προϋπόθεση ότι το χ εδώ πέρα θα είναι διάφορο του ψ για να έχει νήματο πλάσμα. Ευχαριστώ για την συμμετοχή. Καλή συνέχεια.